Επιστρέψαμε. Φάρμα των Ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης. Και έχουμε στο τηλέφωνο την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας και δικηγόρο. Κυρία Κωνσταντοπούλου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Μας συγχωρείτε και για την καθυστέρηση. Μας τράβηξα λίγο τα δικά μας. Γνωρίζετε από προσωπικές επιθέσεις εσείς. Γνωρίζουμε. Είναι πολλοί λόγοι που σας καλέσαμε. Δικηγόρος σε μια σειρά από σημαντικές υποθέσεις. Τι να πω, αλφαβητικά αν τις πάρουμε, γιατί είναι ζητήματα τα οποία όλα τα παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εκτείνονται από την Κόσκο και τον Γρηγορόπουλο μέχρι μια παρέμβαση για την Ουκρανία. Να ρωτήσουμε καλύτερα εσάς από πού θα θέλουμε να ξεκινήσετε. Θα θέλαμε να μιλήσουμε για όλα αυτά όσο είναι δυνατόν. Εγώ είμαι στη διάθεσή σας να μιλήσουμε για όλα και ξέρετε ότι πάντοτε χαίρομαι να συζητάμε και να ανταλλάσσουμε απόψεις και βέβαια σε οτιδήποτε μπορώ να είμαι χρήσιμη, είμαι στη διάθεσή σας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τον Γρηγορόπουλο, να ξεκινήσουμε από την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης. Νιώθουμε ότι όχι μόνο στην αρχή, όχι μόνο στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε από την αρχή αστυνομικά και δικαστικά η υπόθεση, αλλά σε κάθε βήμα της πρέπει να παρακολουθούμε, να είμαστε σε εγρήγορση, καθώς πάντοτε νιώθουμε ότι από κάπου θα ξεπεταχτεί κάποια ακόμη προσπάθεια της δικαιοσύνης να διευκολύνει τη μοίρα του Κορκονέα και το πώς και πόσο θα πρέπει να πληρώσει για την πράξη του. Κύριε Πουλή και κύριε Καμίλαλη, είναι μια εμπειρία η οποία μας ξαδέψει και ως γενιές πιστεύω, γιατί η δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου είναι ένα γεγονός το οποίο έχει χαραχθεί ανεξίτηλα ως βίωμα για όλους μας. Αλλά και τον Νίκο τον Κωνσταντόπουλο και εμένα. Κυρία Κωνσταντοπούλου, ναι. Με συγχωρείτε να σας διακόψω μισό λεπτάκι, γιατί έχουμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα. Με συγχωρείτε για τη διακοπή. Εγώ είμαι εδώ. Συγγνώμη για τη διακοπή. Λοιπόν. Δεν υπάρχει ζήτημα. Λοιπόν, αν είναι εντάξει, αν έχει αποκατασταθεί. Ναι. Να πούμε λοιπόν για την υπόθεση του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, της δολοφονίας του 15χρονου αυτού παιδιού, που ήταν μια στιγερή δολοφονία, κρατικό έγκλημα από αστυνομικούς, βίωμα τραυματικό και ανεξίτηλο για όλους μας και για εμάς τους συνηγόρους της οικογένειας του Αλεξανδρού, τον Νίκο τον Κωνσταντόπουλο και εμένα, που υπερασπιζόμαστε τη μνήμη του παιδιού και συμπαραστεκόμαστε στην οικογένειά του 12 χρόνια ακριβώς από το Μάρτιο του 2010, είναι βίωμα καταγεγραμμένο το οποίο δεν το ξεχνάμε, το γεγονός ότι πράγματι στην υπόθεση αυτή ενεργοποιήθηκαν και εξακολουθούν να ενεργοποιούνται σκοτεινοί μηχανισμοί στο παρασκήνιο προκειμένου να πέσουν στα μαλακά οι υπέτη αστυνομικοί. Ήδη ο συνεργός στη δολοφονία, ο Σαραλιώτης, έχει απαλλαγεί παρά το γεγονός ότι όλα τα στοιχεία αλλά και η απόφαση του δικαστηρίου περιγράφει πώς στήριξε τον Κορκονέ και πώς τον βοήθησε στην δολοφονία του Αλέξανδρου. Όσο για την απόφαση αυτή του μεικτού ορκωτού εφετείου Λαμίας που βγήκε σε μια άδεια αίθουσα τον Ιούλιο του 2019, πρόκειται για μια σκανδαλώδη πραγματικά απόφαση, η οποία ήταν επιβράβευση για τη δολοφονία. Και στην απόφαση αυτή εμείς αντιδράσαμε από την αρχή, διότι το μήνυμα το οποίο εξέπεμψε αφενός ήταν ότι το δικαστήριο επιζητούσε με κάθε τρόπο να ρίξει στα μαλακά ακόμη και τον καταδικασμένο για δολοφονία, για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως με άμεσο δόλο πρώτου βαθμού, γιατί δέχεται απολύτως το δικαστήριο ότι ενήργησε διπλή ευθεία βολή σκοτώνοντας το 15χρονο παιδί,
εκπροθέσεως και σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, χωρίς βρασμό ψυχικής ορμής, mm-hmm. χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του, η σωματική του ακαιρεότητα και οτιδήποτε άλλο από όλα τα σενάρια που τότε υποστήριζαν οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί, οι δράστες. Η απόφαση αυτή λοιπόν με τρόπο προκλητικό εκδόθηκε στα τέλη Ιουλίου του 19 με μεθόδευση για να απαγγελθεί μετά την έναρξη ισχύως του νέου ποινικού κώδικα που έδινε πολλές δυνατότητες στο δικαστήριο να ρίξει στα μαλακά και στα μαλακότερα τον Κορκονέα. Η μεθόδευση αυτή έφτασε μέχρι του να απαγγελθεί η απόφαση από άλλη σύνθεση δικαστηρίου από αυτή που έχει δικάσει επί 2,5 χρόνια την έφεση και την υπόθεση σε δεύτερο βαθμό. Και βέβαια εμείς τότε από την πρώτη στιγμή το 19 αντιδράσαμε ήδη από το ακροατήριο. Είπαμε ότι πρόκειται για απόφαση που οπλίζει το χέρι κάθε επόμενο Κορκονέα και αφήνει ανυπεράσπιστο κάθε επόμενο Αλέξανδρο. Ήταν σφοδρότατη η αντίδρασή μας. Υπήρξε ευτυχώς σφοδρότατη αντίδραση και της κοινωνίας και των φορέων της δικαιοσύνης, γιατί ήταν τόσο αναντίστοιχη η απόφαση. Ξέρετε, ήταν απόφαση με την οποία αποφυλακίστηκε το αμέσως επόμενο πρωί ο Κορκονέας. Δηλαδή, ουσιαστικά επρόκειτο για επιβράβευση και όχι για ποινή. Ναι, και σε μια υπόθεση σταθμό προφανώς. Το σχολιάζαμε τις προάλλες με τον Κωνσταντίνο ότι δεν υπάρχει, εδώ πέρα είναι ένα ανυπεράσιτο παιδί που πυροβολήθηκε, ασχέτως τι προσπάθησαν να πούν και τότε για διάφορα ηχητικά που μπαίναν και βγαίναν, αλλά δεν υπήρχε καμία. Είναι μια εμβληματική υπόθεση αστυνομικής βίας, όχι μόνο για αυτό που ακολούθησε, για τον τρόπο με τον οποίο έγινε. Μα φυσικά, και κοιτάξτε να δείτε τότε, καλά κάνετε και το επισημαίνετε, είχαν φτάσει να δημοσιεύουν ένα μονταρισμένο βίντεο της δολοφονίας με υπόκρουση από επεισόδια και από διαδηλώσεις που είχαν γίνει μετά τη δολοφονία του Αλέξανδρου και ακούγονταν σε αυτά τα συνθήματα που αναφέρονταν στην δολοφονία, ότι αυτό ήταν κλαστό το βίντεο, το έκρινε και το δικαστήριο σε πρώτο βαθμό της άμφισσας και βεβαίως αναγκάστηκαν να το ομολογήσουν. Είχε αναγκαστεί τότε και το Μέγκα δια του διευθυντή του ειδήσεων του κ. Παναγιωτόπουλου να εκδώσει ανακοίνωση που ομολογούσε ότι επρόκειτο για μοντάζ και απλώς το απέδιδε σε κάποιον μοντέρ, το έκανε ο μοντέρ τελικά, όπως τα κάνουν, ξέρετε, mm-hmm. οι γραμματείς, οι υπάλληλοι, ποτέ δεν τα κάνουν υπεύθυνοι αυτά τα πράγματα. Επίσης στην υπόθεση αυτή είχε αποκαλυφθεί ότι υπήρξε παρέμβαση αστυνομική στην ανακριτική αυτοψία. Είχαν υψηλόβαθμος αστυνομικός, είχε στήσει ουσιαστικά υποτιθέμενη ανώνυμη μάρτυρα που κάλεσε στο τηλέφωνο και αποδείχθηκε στη συνέχεια ότι δεν ήταν καθόλου ανώνυμη, ότι ήταν πληροφοριοδότης της αστυνομίας, γνωστή του αστυνομικού, ο οποίος είχε υπηρετήσει μαζί με τον Κορκονέα και τον Σαραλιώτη στο τμήμα των εξαρχείων. Και βέβαια, εκτός από όλο αυτό το πραγματικά σκοτεινό παρασκήνιο, υπήρξε και μια πάρα πάρα πολύ σκοτεινή δράση των δικαστικών εισαγγελικών μηχανισμών, διότι σε πρώτο βαθμό οι δράστες είχαν παραπεμφθεί με την περιγραφή της δολοφονίας ως δολοφονία με ενδεχόμενο δόλο, ότι δηλαδή πυροβόλησε με διπλή βολή ο Κορκονέας ευθεία και σκότωσε τον Αλέξανδρο που τον βρήκε στην καρδιά, θεωρώντας ως ενδεχόμενο να το σκοτώσει, όχι στοχεύοντας να το σκοτώσει. Τι άλλο θα έπρεπε? Αυτό μετράπηκε σε πρώτο βαθμό από το δικαστήριο και δεν επανήλθε ως σενάριο. Όμως έχουμε δει πάρα πάρα πολλά και το τελευταίο βέβαια, το τελευταίο επεισόδιο που είδαμε σε αυτή την διαδικασία ήταν η απόφαση του μεικτού ορκωτού εφετείου που ευτυχώς πριν από λίγες μέρες, την προηγούμενη Παρασκευή, ανατράπηκε οριστικά με ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, που δέχθηκε την ανέρεση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, δέχθηκε
εκείνο που εξ αρχής δηλαδή εμείς ζητήσαμε να γίνει, και είπε ότι ο Κορκονέας δεν ήταν αιτιολογημένη η αναγνώριση σε αυτόν του ελαφρυντικού του προτέρου συνόμου βίου, δεν ήταν αιτιολογημένη δηλαδή η τρομακτικά χαμηλή ποινή των 13 ετών που του επευλήθη, και με αυτήν την απόφαση επανήλθε σε ισχύ η αρχική ποινή ισόβιας κάθειρξης που είχε επιβληθεί, και ο Κορκονέας οδηγήθηκε ξανά στην φυλακή για να δικαστεί ξανά το ζήτημα του ελαφρυντικού από άλλο δικαστήριο με άλλη σύνθεση. Είναι πολύ χρήσιμο. Πρέπει να πω... Ναι, παρακαλώ. Ολοκληρώστε. Πρέπει να πω ότι είναι μια πολύ μεγάλη δικαίωση. Είναι μια ηθική νίκη για την οικογένεια του Αλέξανδρου, για τη μητέρα και την αδελφή του, που είναι και οι μόνες πια που επιζούν. Χάθηκε, πέθανε ο πατέρας του, πέθανε η γιαγιά του. Έχουν μείνει η μητέρα και η αδελφή του, που υπέστησαν και μια μεταχείριση εξαιρετικά εχθρική από το δικαστήριο της... Αυτό θυμάμαι να το λέτε κιόλας, ότι δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν πια την δίκη, γιατί ήταν σαν να δικάζονται εκείνες. Ναι. Είχαν να αντιμετωπίσουν ένα τέτοιο, τέτοιας έντασης προσβολές που από ένα σημείο και μετά ήταν... Ήταν τρομακτικό, ήταν εξαιρετικά επώδυνη διαδικασία. Ήταν και για μας ως συνηγόρους που πηγαίνερχόμασταν στην Λαμία, τρομακτικά οδυνηρή διαδικασία. Δυστυχώς, ξαναλέω, σε μια άδεια αίθουσα, και αυτό έχει μια σημασία να το πούμε, εκεί που δεν υπάρχει κοινωνική παρουσία που να εγγυάται ότι οι δικαστικές διαδικασίες παρακολουθούνται από τους πολίτες, πολλές φορές βρίσκει έδαφος και πεδίο δράσης και πράξης και η δικαστική αυθαιρεσία και οι διαδικασίες διακριτικής μεταχείρισης δραστών που δεν θα έπρεπε να απολαμβάνουν τέτοιου είδους μεταχείρισης. Αυτό υποθέτω ότι μπορεί να μεταφερθεί και σε υποθέσεις που τρέχουν τώρα, όπου στην υπόθεση Λιγνάδη και διάφορες υποθέσεις δικαστικές, όπου υπήρχε κατακραυγή, αλλά σιγά σιγά προσπαθούν με διάφορους τρόπους να υπάρχει λιγότερη ενημέρωση από τη δίκη και δεν ξέρω εγώ τι, να μειωθεί το ενδιαφέρον του κόσμου για το τι λέγεται εκεί μέσα. Θα σας πω, πολλές φορές έχουμε δει υποθέσεις να κρίνονται πραγματικά από το εάν η κοινωνία είναι παρούσα και παρούσα και άγρυπνη και σε εγρήγορση, ή αν η κοινωνία είναι απούσα και ανενημέρωτη. Είναι πολύ σημαντικό, αυτή είναι και η αρχή της δημοσιότητας των δικών, είναι πάρα πολύ σημαντικό η κοινωνία να παρακολουθεί τα τεκτενόμενα, και βεβαίως είναι πολύ σημαντικό, μιας και θέτεται το ζήτημα και για δίκες που βρίσκονται σε εξέλιξη, είναι και πολύ σημαντικό να υπάρχει και ακριβής ενημέρωση για το τι πράγματι γίνεται μέσα στη δικαστική αίθουσα, και όχι για το τι η μία ή η άλλη πλευρά επιθυμεί να ανακοινωθεί. Στρέφοντας όμως την υπόθεση Γρηγορόπουλου, ήταν για να δώσω έτσι το μέτρο του πόσο προκλητική ήταν η απόφαση που ανατράπηκε, που ανέτρεψε η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, ευτυχώς. Ήταν τόσο προκλητική που διατύπωνε για σειρές επί σειρών την λύπη και τη θλίψη για το τι υπέστη η οικογένεια του Κορκονέα από την φυλάκιση του Κορκονέα, και αυτό κρίθηκε ως παράμετρος ευμενούς μεταχείρισης ποινικής, και δεν βρήκε το δικαστήριο να πει μία κουβέντα για το τι υπέστη αυτή η μάνα του Αλέξανδρου, η αδελφή του, ο πατέρας του, η γιαγιά του, για το τι υπέστη δηλαδή η οικογένεια του θύματος και το ίδιο το θύμα. Κυρία Κωνσταντοπούλου, επειδή θα μας πιέσει ο χρόνος και πρέπει να έχουμε πάρα πολλά να πούμε, θα κάνουμε εδώ ένα μικρό σαν διαφημιστικό για να κλείσουν οι περιφερειακοί σταθμοί, και έχουμε να συνεχίσουμε με Κόσκο, Ουκρανία και τα δικά μας. Βεβαίως. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Η άλλη υπόθεση είναι η υπόθεση του Master Plan της Κόσκο. Και εδώ είχαμε το Συμβούλιο της Επικρατείας να βγάζει μια απόφαση κατά της εταιρείας
Γεγονός που ομολογουμένως δεν το βλέπουμε και πολύ συχνά, μια τέτοιου μεγέθους εταιρεία, μια τέτοιου μεγέθους επένδυση να χάνει δικαστικά. Εσείς κάνετε λόγο για πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες ρήπανσης και τοξικών έτσι, αποβλήτων που θα προκαλέσουν μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή. Επομένως είναι ακόμα μια δικαίωση. Θέλετε να μας πείτε ακριβώς το τι ζητήσατε και το τι έγινε? Ναι, βέβαια. Προσφύγαμε με τους κατοίκους του Πειραιά και της Πειραϊκής. Από το 2020 γίνανε οι προσφυγές που κάναμε και μηνυτήρι αναφορά. Για αυτά τα θέματα θα κάνουμε και μια μεγάλη εκδήλωση στον Πειραιά που θα ενημερώσουμε και ευρύτερα τους πολίτες και τα μέσα ενημέρωσης, γιατί είναι πράγματι ένα περιβαλλοντικό και οικονομικό σκάνδαλο που εντοπίστηκε εκεί σε σχέση με την με τα έργα στο λιμάνι του Πειραιά, και βεβαίως υπάρχουν και πολιτικές ευθύνες πάρα πολύ μεγάλες για αυτή την υπόθεση. Εδώ λοιπόν με την αρχή της πανδημίας, με την έναρξη της πανδημίας και την έναρξη των μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας και ούτω καθεξής, επιχειρήθηκε στα Μουλοχτά να ξεκινήσουν έργα στο λιμάνι, και τα έργα εντός εισαγωγικών ήταν να καταποντίζονται στο, και να εναποτίθενται στο, στον βυθό της Πειραϊκής κυβότια και σον, τα οποία περιείχαν μολυσματικά ειδήματα, τοξικά και καρκινογόνα υλικά, τα λεγόμενα βυθοκορύματα, και να διενεργούνται οι λεγόμενες βυθοκορύσεις, δηλαδή αυτές οι τοποθετήσεις κυβωτίων με όλο αυτό το μολυσματικό υλικό και τοξικό και καρκινογόνο υλικό στο βυθό. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για υγειονομική βόμβα. Mm-hmm. Μιλάμε για 620.000 τόνους βυθοκορυμάτων, ασύλληπτη ποσότητα, για να χτιστούν τα νέα έργα και ούτω καθεξής. Πράγμα που σημαίνει μόλυνση, μη αναστρέψιμη βεβαίως εάν πραγματοποιείται, και καταστροφή και του βυθού και του οικοσυστήματος του υποθαλάσσιου, αλλά και μόλυνση της τροφικής αλυσίδας μέσω των ψαριών και των άλλων μορφών ζωής. Έχει... των υποφαλάσσεων. Προσκομίσατε κάποιο είδους περιβαλλοντική μελέτη πάνω σε αυτά? Προσκομίστηκαν περιβαλλοντικές μελέτες που υπήρχαν από το 19-20 και έκανε και το Υπουργείο και η Κόσκο και οι όλοι, ότι δεν τα ξέρουν. Επιχείρησαν όλοι αυτοί μαζί να πούν ότι είναι εκπρόθεσμη η αίτηση των κατοίκων, ότι δεν μπορούν οι κάτοικοι να προσφύγουν και ούτω καθεξής. Ευτυχώς η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατής, κάναμε τη δίκη πέρσι τέτοιο καιρό, στις 2 Απριλίου του 2021. Η απόφαση, ενώ έχει βγει από τον Ιούνιο του 2021, καθαρογράφτηκε και δημοσιεύτηκε πριν από μόλις 10-12 μέρες, και αυτό είναι ένα ζήτημα. Και μέχρι και πριν από μία εβδομάδα η εταιρεία παρίστανε ότι δεν το γνωρίζει και συνέχιζε τις εργασίες. Ευτυχώς αυτή τη στιγμή, από όσο ξέρω και από όσο μου λένε κάτοικοι, έχουν σταματήσει οι εργασίες και δεν έχουν επαναληφθεί. Πρέπει όμως και εδώ η κοινωνία, οι πολίτες να είναι άγρυπνοι. Είναι ένα μάθημα πάρα πολύ χρήσιμο για όλους μας αυτή η νίκη, γιατί ξέρετε, όταν ξεκινήσαμε με αυτούς τους λίγους κατοίκους, μην νομίζετε ότι ήταν χιλιάδες οι κάτοικοι, ήταν λίγοι αποφασισμένοι που είπαν: θα τους αφήσουμε να καταστραφούν οι ζωές μας και οι ζωές των παιδιών μας, και να τεθούν σε διακύβευση η υγεία μας, η ποιότητα ζωής, το βιωτικό επίπεδο και το περιβάλλον. Και είναι λίγο, είναι και μια, αν μου επιτρέπετε λίγο, υπάρχει ένας παραλληλισμός με αυτό που συζητούσαμε πριν. Και η δίκη Κορκονέα μεταφέρεται εκτός Αθηνών προκειμένου να μην υπάρχει η πίεση, να μην υπάρχει κόσμος που να είναι παρόν εκεί. Και εδώ πέρα, παρότι είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά τους κατοίκους, πρώτη φορά δικάσατε μέσα σε lockdown χωρίς κόσμο, και πάλι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο να υπάρχει η παρουσία των πολιτών. Το ενδιαφέρον δεδομένο... των πολιτών, όχι απλώς η παρουσία, το ενδιαφέρον. Η ορατή πίεση, ας πούμε.
εγώ αυτό που λέω, επειδή χειρίζομαι πολλές τέτοιες υποθέσεις που έχουν και κοινωνικό, και κοινωνικό πρόσημο και ταυτόχρονα έχουν ένα ισχυρό στοιχείο σύγκρουσης με πολύ ισχυρές εξουσίες. Αυτό που λέω πάντα και το πιστεύω ακράδαντα. Η νομική μάχη χρειάζεται και κινηματική στήριξη και η κινηματική και ο κινηματικός αγώνας χρειάζεται νομική υποστήριξη. Αυτά τα δύο πρέπει να πηγαίνουν χέρι-χέρι, γιατί το νομικό χωρίς την κοινωνική υποστήριξη κινδυνεύει μέσα σε μια δικαστική αίθουσα να εγκλωβιστεί και να ματαιωθεί, και το κινηματικό αντίστοιχα χωρίς νομική υποστήριξη κινδυνεύει να το τυλίξουν σε μια κόλλα χαρτί ή τον ήχηδες των διαφόρων εξουσιών. Γι' αυτό πήραμε και αυτή την πρωτοβουλία, θα ξέρετε, νομίζω ότι έχουμε ξαναμιλήσει και στην πλεύση ελευθερίας, τη δικαιοσύνη για όλους, mm-hmm. που είναι μια κινηματική νομική πρωτοβουλία, ο νομικός βραχίωνας της πλεύση ελευθερίας, που έχει ακριβώς αυτό το χαρακτηριστικό, ότι και νομικά και κινηματικά διεκδικούμε αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με θεμελιώδη δικαιώματα είτε κάποιου πολίτη είτε ολόκληρης της κοινωνίας. Τώρα, στην υπόθεση του Πειραιά και, και του σταματήματος ευτυχώς των εργασιών της Όλη και της Κόστο, ήταν μια τεράστια νίκη που αποδεικνύει ότι δεν πρέπει κανείς. Ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι μολονότι θέλανε να ενεργοποιηθούν, λέγανε είναι χαμένη υπόθεση γιατί έχουμε απέναντί μας κολοσσούς, αλλά και γιατί όλα τα κόμματα εξουσίας τα έχουν βρει σε αυτό το θέμα. Δεν υπήρχε κανένα κόμμα δε από τα κοινοβουλευτικά, κανένα κόμμα δεν υποστήριξε αυτόν τον αγώνα. Το οποίο είναι τρομακτικό, αν σκεφτεί κανείς ότι τουλάχιστον στο επίπεδο της προστασίας του περιβάλλοντος υποτίθεται ότι όλοι διακηρύσουν ότι είναι οικολόγοι, φίλοι του περιβάλλοντος και ούτω καθεξής. Ναι, και επίσης και άλλα κόμματα έχουν τοποθετηθεί κατά της κατά των δραστηριοτήτων της Κόσκο, δηλαδή και το ΚΚΕ, το ΜΕΡΑ25, αλλά λέτε ότι δεν το προχώρησαν σε μια ενεργή πολιτική δράση. Θα σας πω, το τι λέει ο καθένας, εγώ πάντα έλεγα και το έχω πει και ως πρόεδρος της Βουλής. Δεν είμαστε αυτά που λέμε, είμαστε αυτά που κάνουμε. Τα λόγια και ο ΣΥΡΙΖΑ λέει κατά και οι υπουργοί του υπογράψανε. Ο Δρίτσας έκανε καριέρα, υποτίθεται, κατά της ιδιωτικοποίησης του λιμανιού και έτσι τον έμαθε ο κόσμος και έγινε ο υπουργός ναυτιλίας που υπέγραψε την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού. Επομένως τα λόγια δεν έχουν σημασία. Καλά, και ήταν η κλασική πλέον φράση στη Βουλή που είπε ποτέ δεν πολιτεύτηκαν αντίον της Κόσκο, που υπάρχει το βίντεο που γελάει από κάτω. Ναι, τέλος πάντων. Πρέπει να προλάβουμε να πούμε για την Ουκρανία, γιατί τελειώνει ο χρόνος. Ναι, έχουμε 5 με 7 λεπτάκια. Εσείς είχατε γράψει και ένα άρθρο, το έχουμε δημοσιεύσει στις αρχές του μήνα. Μήπως κάτι ξεχάσαμε, δύο λόγια για την ειρήνη. Και νομίζω ότι αυτή η συζήτηση παραμένει γενικά και βλέπουμε διάφορες επικίνδυνες κινήσεις. Μπορούμε να πούμε ότι ανήκεται μάλλον στην κατηγορία που ανήκουμε και εμείς. Δηλαδή που μιλώντας για ειρήνη, μιλώντας για το συμφέρον των λαών, ξεκινάτε από την καταδίκη της επίθεσης, αλλά δεν στέκεστε μόνο σε αυτήν. Εμένα αυτό που με απασχολεί πάρα πολύ έντονα, και ξέρετε δεν έχω κανένα πρόβλημα ποτέ δεν είχα κανένα πρόβλημα να λέω αυτό που πιστεύω, γιατί το πιστεύω πραγματικά και έτσι δεν λέω και διαφορετικά πράγματα ανάλογα με τον καιρό ή τη συνθήκη. Τα διεθνή εγκλήματα είναι διεθνή εγκλήματα, όποιος και αν τα διαπράττει. Και όταν τα διαπράττει ο Πούτιν είναι διεθνή εγκλήματα και όταν τα διαπράττει ο Τραμπ, ο Μπάιντεν, ο Κλίντον, ο Ομπάμα είναι διεθνή εγκλήματα και όταν τα διαπράττει οποιοδήποτε παραβιάζει τη διεθνή νομιμότητα πρέπει να τα καταδικάζουμε. Αυτό το οποίο παρατηρείται σε αυτό το μήνα πια που συμπληρώνουμε αύριο από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία είναι μια φοβερή υποκρισία διεθνής και μια φοβερή διγλωσία. Ακούμε λόγους για την ειρήνη αλλά την ίδια ώρα βλέπουμε
προμήθειες εξοπλισμών και πυροδότηση και κλιμάκωση του πολέμου. Mm-hmm. Βλέπουμε να καταδικάζουν τον επιθετικό πόλεμο οι ίδιοι που διέπραταν και διέπραξαν στο παρελθόν και πιθανότητα θα διαπράξουν και στο μέλλον επιθετικό πόλεμο. Βλέπουμε επίσης, και αυτό είναι κάτι που θέλω να το υπογραμμίσω, υπάρχει μια συνθήκη φασισμού και λογοκρισίας η οποία δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ως μέσο καταδίκης του πολέμου. Δεν είναι ποτέ δυνατόν να επιστρατεύεται η φήμωση και η απαγόρευση μέσων ενημέρωσης επειδή προέρχονται από τη Ρωσία ως μέτρο κατά του πολέμου. Αυτό δεν έχει καμία μα καμία ηθική, πολιτική ή νομική αιτιολόγηση. Δεν είναι ποτέ δυνατόν να ποινικοποιείται η τέχνη και ο αθλητισμός και να βλέπουμε ότι οι Ρώσοι αθλητές, ας πούμε, στις διεθνείς αναμετρήσεις αγωνίζονται χωρίς σημαία. Τους έχουν αφαιρέσει την εθνικότητα και υπηκότητα. Αυτό είναι μια στοχοποίηση ενός λαού που επίσης δεν δικαιολογείται. Δεν μπορώ σε καμία περίπτωση, συνεπώς, να δικαιολογήσω και έρχομαι και στο ποιοι είμαστε εμείς. Mm-hmm. Γιατί έρχεται και η ερώτηση τι κάνει η Ελλάδα σε αυτό και πώς πιστεύετε και πώς τοποθετήσετε με το ΝΑΤΟ σε αυτή τη συγκυρία και λοιπά. Θα σας πω, εμένα η άποψή μου είναι σαφώς ότι θα έπρεπε για όλα τα διεθνή εγκλήματα να υπάρχει απαρέγκλητη εφαρμογή των διατάξεων και της δικαιοδοσίας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Η Ουκρανία δεν έχει κυρώσει το καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, διότι θα υπήρχε ζήτημα ελέγχου και του τι συμβαίνει εσωτερικά με τον πληθυσμό εκεί. Mm-hmm. Είναι αυτό μεγάλο πρόβλημα. Είναι μεγάλο πρόβλημα ότι ΗΠΑ και Ρωσία δεν, όχι απλώς δεν κυρώνουν, αλλά έχουν δηλώσει επίσημα στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ ότι δεν θα κυρώσουν το καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, ακριβώς για να προστατεύουν τους δράστες υπηκόους τους από την δικαιοδοσία του δικαστηρίου και από την τιμωρία, δηλαδή ακριβώς για να διεκδικούν να διαπράττουν αυτά τα διεθνή εγκλήματα. Και μέσα σε αυτό μέσα σε αυτή τη συνθήκη η Ευρωπαϊκή Ένωση έρχεται με πολεμοχαρή τρόπο να εξαγγέλει μέτρα τα οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν στρέφονται κατά υπαιτίων των εγκλημάτων, αλλά στρέφονται κατά του ρωσικού λαού και θα τον οδηγήσουν σε εξαθλίωση. Και την ίδια ώρα εμφανίζεται να στέλνει όπλα και πολεμοφόδια στην Ουκρανία, συμμετέχοντας δι' αντιπροσώπου αυτή τη στιγμή σε μία σύραξη. Η αποκάλυψη που έγινε από τους Ρώσους φαρσέρ, να τους πούμε, μπλόγκερ, να τους πούμε, πάντως το ότι παραπλάνησαν τον Βρετανό Υπουργό Άμυνας και εμφανίστηκε αυτός νομίζοντας ότι μιλά με τον Ζελένσκι, να λέει στον υποτιθέμενο Ζελένσκι ότι ακόμα και πυρηνικά εξετάζουμε και ότι σας έχουμε στείλει ό,τι πυράγους έχουμε, δεν έχουμε πια δικούς μας, αλλά θα σας στηρίξουμε, αυτή είναι η αρχή, κατά τα άλλα θα τα πω με τον Πρωθυπουργό μου, είναι αναπληρωστική αποκάλυψη. Mm-hmm. Και απορώ που αυτά τα πράγματα υποβαθμίζονται στην ενημέρωση που παίρνουν οι πολίτες, όπως επίσης εκφράζω την πολύ πολύ μεγάλη ανησυχία μου για αυτήν την εντελώς μονομερή και ελεγχόμενη ενημέρωση την οποία έχουν πια και οι Έλληνες πολίτες. Δεν είναι εργαλείο δημοκρατίας, διαφάνειας και δεν είναι κοινωνικά ανεκτό να λέμε ότι είναι δηλητηριώδης η όποια αντίθετη ενημέρωση και θα πρέπει μονομερώς μόνο να τροφοδοτείται η κοινωνία με μία συγκεκριμένη πηγή ενημέρωσης που πια δεν μπορούμε και να την ελέγξουμε και να τη διασταυρώσουμε. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε σε πολύ μεγάλη επιφυλακή και σε πολύ μεγάλη εγρήγορση και ως προς αυτό. Εγώ ξέρετε πολύ καλά ότι, ή αν δεν το ξέρετε να σας το πω, ότι στα πρώτα βήματα της δικηγορίας μου το 2003 ήμουν λίγων μηνών δικηγόρος, όταν κατέθεσα μαζί με τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών την μηνυτήρια αναφορά για τα εγκλήματα
πολέμου στο Ιράκ και για επιθετικό πόλεμο στο Ιράκ, που διαπράχθηκε τότε και από τον Μπους και από τον Μπλερ και από τις δυνάμεις του των Ηνωμένων Πολιτειών και από τις δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου. Και τότε η βασική ενημέρωση που είχε διαχυθεί παντού ήταν ότι το Ιράκ έχει όπλα μαζικής καταστροφής. Και 14 χρόνια μετά αναγκάστηκε ο Μπλερ υπό το βάρος της καταδίκης του πια από τα αρμόδια όργανα της δικαιοσύνης στην Μεγάλη Βρετανία να ομολογήσει ότι ουδέποτε υπήρχαν όπλα μαζικής καταστροφής και ο ίδιος ουσιαστικά ηγήθηκε αυτού του πολέμου μαζί με τον Μπους επί ψευδούς βάσεως, για την οποία ψευδή βάση όμως τότε είχε γίνει τεράστια εκστρατεία διάχυσής της. Αντίστοιχα λοιπόν και τώρα που σαφώς υπάρχει ένας επιθετικός πόλεμος, σαφώς υπάρχει το έγκλημα της επίθεσης σε ανεξάρτητη χώρα και αυτό είναι αδιαπραγμάτευτα κατά δικαστέο, την ίδια ώρα δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχουμε τα αυτιά μας και τα μάτια μας ανοιχτά σε σχέση με το τι πραγματικά συμβαίνει στο διεθνές στερέωμα, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι όλη αυτή η αλληλεγγύη που εκφράζεται προς την Ουκρανία δεν είναι αγνά και απλά τα φιλιρινικά συναισθήματα των κυβερνήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς πρέπει να κλείσουμε. Οπότε αν υπάρχει κάποιο σύντομο σχόλιο που δεν προλάβατε αλλά που θέλετε να κάνετε πριν να κλείσουμε. Έχουμε ήδη φάει λεπτά από την επόμενη εκπομπή που θα μεταφερθεί πιο πέρα. Τα πρόλαβα όλα, μην ανησυχείτε καθόλου. Μαζεύτηκαν πολλά, τι να κάνουμε. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Γεια σας.